Μια διαφορετική εμπειρία βιώνουν οι μαθητές του 13ου Δημοτικού Σχολείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Η Όπερα Διαδραστικά» στα δημοτικά σχολεία, καθώς έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της όπερας από μέσα, αφού τις 2 ημέρες που διαρκεί λαμβάνουν μέρος σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής της όπερας του Τζοακίνο Ροσίνη «Ο Κορέας της Σεβίλης», η παρουσίαση της οποίας θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Αμφιθέατρο. Το πρόγραμμα αυτό έχει επιλεγεί από το σχολείο να συμμετέχει και έγινε, η εκδήλωση ενδιαφέροντος έγινε δεκτή από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχουμε την τιμή να έχουμε επιλεγεί για να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα εδώ, ώστε τα παιδιά να γνωρίσουν την όπερα και όλους τους συντελεστές της και πώς φτάνει να έχουμε μια τελική παράσταση μετά από αρκετή δουλειά και συλλογική προσπάθεια. Έχουμε πραγματικά μεγάλη χαρά γι' αυτό. Δεν είναι μόνο ένα γεγονός του σχολείου, αλλά είναι και της τοπικής κοινωνίας, γιατί η Εθνική Λυρική Σκηνή με την όπερα είναι εδώ στην Ξάνθη και είναι σε ένα σχολείο επαρχίας, όπου εμείς τους φιλοξενούμε για τα παιδιά μας. Αυτό το πρόγραμμα ταξιδεύει εδώ και 4 χρόνια σε όλη την Ελλάδα, σε μέρη που ποτέ δεν έχουν δει όπερα. Δανείζομαι μία πρόταση από τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου των Γρεβενών, ο οποίος μου είπε, εδώ μέσα κανένας μαθητής μου δεν έχει δει ποτέ όπερα. Ούτε έχουν ελπίδα να δουν. Αλλά το φοβερότερο, ούτε εγώ έχω δει ποτέ όπερα στη ζωή μου. Δηλαδή, ακόμη σε μερικά μέρη και για τους δασκάλους είναι μοναδικό το πρόγραμμα αυτό. Εμείς ταξιδεύουμε, έχουμε μία όπερα, ο Κουρέας της Σεβίλης. Πολύ ωραίο έργο, αγαπητό σε όλους, εύληπτο και για τα παιδιά και το παρουσιάζουμε σε κάθε πόλη, αλλά όχι απλώς σαν μια παράσταση. Το κόβουμε κομματάκια και όπως ακριβώς στην όπερα κομμάτι γίνεται η προετοιμασία και όλο αυτό συντίθεται κάποια στιγμή και δημιουργείται η όπερα, έτσι ακριβώς και οι μαθητές του επιλεγμένου σχολείου καλούνται να συμμετάσχουν στη μερική οργάνωση μιας παράστασης και τελικά να απολαύσουν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Ανεξίτηλη χαρακτηρίζει από την πλευρά του την εμπειρία που βιώνουν ο μέστρος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Γιώργος Σαραβίδης. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι πρόκειται για ένα μείζον τόσο εκπαιδευτικό όσο και καλλιτεχνικό γεγονός. Η εμπειρία για τα παιδιά ανεκτίμητη, ανεξίτηλη, είναι αυτό που θα τους μείνει για όλη τους τη ζωή. Έχουμε έρθει με την πρόθεση όσα μπορούμε πιο πολλά πράγματα να πούμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά στον τομέα της τέχνης γενικότερα, όχι μόνο στην όπερα. Να σας πω ότι η παράσταση δεν υστερεί σε τίποτα από τις παραστάσεις του θεάτρου στην Αθήνα, της κεντρικής λυρικής σκηνής, ίσα-ίσα που δινόμαστε με πάρα πολύ πάθος, αγάπη και ζήλο όλοι οι συντελεστές, διότι γνωρίζουμε ότι πολλά από τα παιδιά αυτά είναι πολύ πιθανό να μην ξαναδούνε ποτέ όπερα. Εμείς είμαστε αρκετά αισιόδοξοι όμως, τα περιμένουμε στην Αθήνα σε μια επόμενη ίσως εκπαιδευτική εκδρομή που μπορεί να κάνει το σχολείο και ελπίζουμε ότι σύντομα θα είμαστε πάλι στην Ξάνθη για να παρουσιάσουμε ένα ανάλογο πρόγραμμα. Τα παιδιά βεβαίως συμμετέχουν από το πρώτο λεπτό μέχρι το τέλος με μεγάλο ενθουσιασμό. Θεωρώ ότι είναι αρκετά καλοί συνεργάτες, αφού οι πιο πολλές παιδικές χοροδίες των δημοτικών σχολείων είναι σε πολύ καλό επίπεδο και συμμετέχουν θριαμβευτικά στο φινάλε του έργου και παίρνουν και όλο το χειροκρότημα βέβαια. Η παράσταση θα είναι ανοιχτή για το κοινό, θα είναι ανοιχτή για τα σχολεία.
Είναι ανοιχτή για τα σχολεία η παράσταση. Τον πρώτο λόγο έχουν οι μικροί, μεγάλοι σε εισαγωγικά ακροατές μας. Για τα παιδιά γίνεται η παράσταση. Είναι στα ελληνικά το έργο και προσημωσμένο και διασκευασμένο για τα μικρά παιδιά. Βεβαίως δεν λείπουν και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Θα ήταν ίσως ένα μελλοντικό project αυτό να γίνουν και παραστάσεις στην περιφέρεια για τους μεγάλους, με ολοκληρωμένη βέβαια τη δομή της όπερας. Μια σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία εισάγει μέσα από τη βιωματική εμπειρία τα παιδιά στο μαγικό αλλά και δύσκολο να γνωρίσει από μόνο σου κόσμο της όπερας και μάλιστα μέσα από ένα από τα γνωστότερα έργα του Τζοακίνο Ροσίνο, τον Κουρέα της Σεβίλης, με τον αγαπημένο ήρωα, το Φίγκαρο. Ένας, ούτε ένας, δεν εγώ.